Βρισκόμαστε στο θέατρο Άρατος, μόλις έχει ολοκληρωθεί η παράσταση «Εσύ και τα σύννεφά σου». Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, ποιος θα πάρει το λόγο, μάλλον νομίζω ότι καλύτερα είναι η κυρία Μπιντεβίνου να μας μιλήσει λιγάκι, αφού είναι και η σκηνοθέτης, για τη συγκεκριμένη παραγωγή. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι ήταν μια πολύ ευτυχή συγκυρία φέτος. Γνώρισα τα κορίτσια, κάναμε και τα παιδιά μετά που ήρθανε, κάναμε ένα υπέροχο ταξίδι στη διάρκεια των προβών. Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ δημιουργικό, πάρα πολύ αγαπησιάρικο ταξίδι για να φτιάξουμε αυτή την παράσταση, η οποία βέβαια είναι γεμάτη συναισθήματα, γεμάτη αγωνίες προσωπικές και ως παράσταση, και οι θεατές νομίζω ότι αγωνιούν για το τι θα γίνει παρακάτω και όλα αυτά. Και αυτό που είδατε σήμερα είναι το αποτέλεσμα αυτών των μηνών δουλειάς. Τώρα, εγώ σας σκηνοθέτης... Να πούμε ότι το έργο είναι του Eric Westphal. Και θα ήθελα, πρωτού σκεφτούμε οτιδήποτε να κουβεντιάσουμε, πώς προέκυψε αυτή η επιλογή. Βρέθηκε τυχαία στα χέρια μου ουσιαστικά. Τελείως τυχαία, δηλαδή ούτε θυμάμαι πότε. Το είχα χρόνια στη βιβλιοθήκη μου και δεν του δίνα σημασία. Κάποια στιγμή έλεγα, α, το διάβασα κάποτε και μ' άρεσε. Έτσι. Κάποια στιγμή το ξαναδιάβασα και όταν η Σωτηρία μου είπε, θέλουμε να κάνουμε ένα έργο με λίγα πρόσωπα, με τέτοιο, λέει, σκεφτόμαστε, βρήκαμε, δεν είμαστε σίγουροι, λέω, διαβάστε και αυτό, το οποίο το είχα δουλέψει, είχα κάνει τη μετάφραση πιο παλιά, ήταν, ξέρω εγώ, και όταν το είδανε, το διάβασαν, τους άρεσε πάρα πολύ και αποφασίσαμε όλοι μαζί να κάνουμε αυτό το έργο. Το έργο γράφτηκε το 1975, δηλαδή είναι ένα σχετικά σύγχρονο έργο και βέβαια με μία δομή θρίλερ, ας το πούμε έτσι. Έχει δηλαδή τις αγωνίες του. Έχει πολλά κοινωνικά μηνύματα, ο εγκλισμός, ο ρατσισμός, η μία αποδοχή, η κοινωνία που δεν δέχεται το διαφορετικό. Και όπως λέει εδώ ο διάσημος ζωολόγος μας, είναι το ένστικτο της αγέλης αυτό. Λοιπόν, και το διαβάσαμε, το αγαπήσαμε και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε φέτος με αυτό. Μελετήσαμε πάρα πολύ, γιατί επειδή η πρωταγωνίστρια του έργου έχει ένα ψυχικό νόσημα, μελετήσαμε πάρα πολύ για το τι σημαίνει ψυχικό νόσημα, τι είναι ο ψυχασθενής, ο σχιζοφρενής, γιατί δεν τον αποδέχονται, πού μπορεί να φτάσει, ποιες είναι οι κινήσεις του, πολύ μελέτη σε αυτό το επίπεδο και πάρα πολύ ανάλυση για τους χαρακτήρες, γιατί είναι πάρα πολύ σύνθετη. Δηλαδή αυτή η σχέση αγάπης μίσους και αγάπης εξουσίας, η αγάπη που εξουσιάζει, η αγάπη που πνίγει. Αυτός που λέει, εγώ σε αγαπάω και σε πνίγει, σε ισοπεδώνει. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα και τα βλέπουμε καθημερινά γύρω μας να γίνονται. Δεν είναι η αγάπη που σου αφήνει την ελεύθερη σου βούληση. Είναι και το κείμενο όμως τέτοιο που μπορεί ο άλλος από την πρώτη στιγμή να το καταλάβει όλο αυτό και τα μηνύματα περνάνε γρήγορα, εύκολα εντός εισαγωγικών, δύσκολα η θέαση βέβαια, γιατί είναι πολύ σκληρό σε πολλά σημεία και το κείμενο και φυσικά αυτό το δηλώνει περισσότερο η ερμηνεία. Ξέρετε, όλα αυτά όμως λειτουργούν μέσα μας. Εμείς σαν καλλιτέχνες δεν θέλουμε να μάθετε με τον εγκέφαλό σας. Θέλουμε να αισθανθείτε με την καρδιά σας. Και εκεί καταγράφονται όλα αυτά τα συναισθήματα. Και δουλεύουν, θα το σκεφτείτε, τι είναι αποκλεισμός, τι είναι ρατσισμός, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο.
Αυτά δουλεύουν μέσα. Θα μας συστήσεις λίγο και τις ιστορίες. Βεβαίως. Η αγαπημένη μου η Σωτηρία η Ζάνταλη που κάνει την Αντέλ, τη μεγάλη αδερφή, η Μαρία η Ανθίδου, το γλυκό μου το κορίτσι το υπέροχο που κάνει την Ερνεστίν, η οποία είναι αυτή που έχει το νόσημα αυτό. Είναι σχιζοφρένεια, είναι ένα ψυχικό νόσημα, δεν το αναφέρει πουθενά το έργο. Ο κύριος Κωνσταντζίκης, πάρα πολύ γνωστός γιατρός, γνωστός, μας τίμησε με το να έρθει να παίξει μαζί μας. Και βεβαίως ο αγαπημένος Γιάννης Ξενιτόπουλος. Εγώ έχω ένα. Ο Ζεμπρεμιέ μας. Έχω ένα μόνο. Όποιος δεν έχει Ξενιτόπουλο να πηγαίνει να αγοράζει. Εγώ το μόνο. Πολλές δουλειές ο Γιάννης. Πολλές δουλειές. Ανέλαβε πάρα πολλά πράγματα. Με το Γιάννη έχω δουλέψει και εγώ, το ξέρω. Έτσι γνωριστήκαμε ουσιαστικά. Συν το γεγονός ότι χαίρομαι για αυτόν γιατί είναι και ο μόνος ζωντανός. Παίρνει και 700 φράγκα. Παίρνει και λεφτά. Παίρνει και λεφτά. Τα οποία του τα βουτάω εγώ μετά στο τέλος της παράστασης. Του λέω φέρε τα λεφτά εδώ. Καλά, ναι, εντάξει, τώρα σε ευρώ λειτουργούμε, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Να ξεκινήσουμε λιγάκι από τις δύο αδερφές. Από τη Μαρία, ας ξεκινήσουμε. Σωτηρία, για ποιο λόγο να ξεκινήσουμε. Γιατί είναι ο πιο δύσκολος ρόλος. Είναι, νομίζω η Μαρία σε αυτό το έργο η Καημένη έχει παίζει σε ολόκληρο το έργο. Είναι νομίζω από τα δυσκολότερα πράγματα και που κληθήκαμε να κάνουμε και οι δύο, αλλά νομίζω για την ίδια είναι ακόμη πιο δύσκολο. Και παίζει σε πάρα πολλά επίπεδα. Από τη μια στιγμή στην άλλη, χωρίς λόγο, πρέπει να αλλάζει. Να την πιάνει κάτι, είναι πάρα πολύ. Είναι ίδιο τη τρέλα, γι' αυτό. Ναι. Ωραία, μια και ξεκινήσαμε με τη Σωτηρία που λέει να ξεκινήσουμε με σένα. Πε μου, Μαρία, πώς το δούλεψες, γιατί να σου πω την αλήθεια, εγώ ομολογώ, ψιλοφοβήθηκα κάποια στιγμή. Λέω, δεν είναι ηθοποιός, μάλλον είναι κάποιος παράφρονος που βρίσκεται επί σκηνή. Καλό ήταν το. Ναι, γι' αυτό και το αναφέρω. Καλά, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για έναν ηθοποιό. Το δούλεψα με πάρα πολύ αγάπη. Το καταλάβω. Προσπαθήσα να καταλάβω αυτό το πλάσμα. Να το, όσο γίνεται να το υποστηρίξω όσο καλύτερα γινόταν. Και παρόλο που μπορεί να ακουστεί περίεργο, εγώ μέσα από αυτό το έργο πέρασα πάρα πολύ καλά. Έχω την αίσθηση ότι... Και όλα αυτούς τους ανθρώπους δίπλα μου. Ήταν μια πάρα πολύ, πώς είπες, μια πολύ ευτυχή συγκυρία να έχεις αυτά τα πλάσματα δίπλα σου, να αισθάνεσαι τόση ασφάλεια που ανάσαινε η ψυχή σου και έτσι κάθε στιγμή ήταν μια στιγμή δημιουργίας. Το κείμενο? Το κείμενο? Το κείμενο πώς αντέδρασες όταν το πήρες στα χέρια σου? Όταν το πήρα στα χέρια μου, είπα, μη φοβάσαι Μαριλένα, θα το κάνουμε. Εγώ της είπα, εγώ δεν φοβάμαι καθόλου. Μη φοβάσαι Μαριλένα. Η Μαριλένα αποφάσισε να μην φοβάται. Σωστά. Και λέει, θα πάει. Όχι, πραγματικά το δουλέψαμε αρκετούς μήνες, με πολύ αγάπη. Παρόλο που είναι πολύ δύσκολο έργο, εμείς γελάσαμε πάρα πολύ, γιατί όχι όλο αυτό που λέγεται. Εμείς στα καμαρίνια είχαμε μια υπέροχη ατμόσφαιρα και αυτό βγαίνει πάνω στη σκηνή κτλ. Ήταν από τις ευκαιρίες πραγματικά να κάνεις πρόβα και να χαίρεσαι που πας την πρόβα. Νομίζω είμαστε ο πιο αστείος θείος στο πιο σοβαρό έργο. Αυτά τα πράγματα βέβαια πρέπει και να τα απομυθοποιήσεις. Ναι. Να τα γελιοποιήσεις για να μπορέσεις να τα αντέξεις και να τα στηρίξεις μετά. Βέβαια, πρέπει να γίνει και η εκτόνωση. Βέβαια. Και να ρωτήσω λιγάκι τη Σωτηρία που δεν ήθελε να μιλήσει πρώτη και μας είπε πρώτη να μιλήσουμε με τη Μαρία. Ναι, αλλά φόλο με βλέπετε, δεν μπορεί να εσύ πώς θα δούλεψες, γιατί έχεις έναν υπερβολικά σοβαρό ρόλο να παρουσιάσεις. Για μένα ήταν εντελώς κόντρα. Δηλαδή ο ρόλος αυτός για μένα πιο κόντρα δεν γίνεται.
Έχει συντηρητισμό που δεν έχω καθόλου, έχει αυτή την αίσθηση της θυσίας που εμένα 90% των περιπτώσεων με βρίσκει αντίθετη. Δεν πιστεύω δηλαδή στη θυσία. Όταν η αγάπη γίνεται θυσία, γίνεται θηλιά, αυτό το πιστεύω. Ήταν πολύ κόντρα στα συναισθήματά μου, σε όλα αυτά που πιστεύω, αλλά κατάφερα νομίζω να την αγαπήσω αυτή την γυναίκα, να την καταλάβω και έτσι να την υποστηρίξω, γιατί άλλος τρόπος δεν υπήρχε. Ξέρεις, πιστεύω ότι έτσι όπως ξεκινάει το έργο, το δίλημα που μπαίνει στον θεατή είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί για ένα αρκετό διάστημα δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι να του δώσετε, και αυτό είναι το στοιχείο του thriller που βοηθάει να φορτιστεί η ατμόσφαιρα για τον θεατή. Φυσικά ούτε και εγώ θα πω, γιατί αυτοί που θα έρθουν να το δουν δεν πρέπει να γνωρίζουν, μόνο έτσι θα μαθευτεί. Αλλά έχουμε το ζωντανό παράδειγμα του ζωντανού που φεύγει, ο μόνος ζωντανός που φεύγει, ο Γιάννης, ο οποίος μου κάνει εντύπωση, γιατί... Πώς ζει, ναι, πώς τη γλίτωσες. Λίγο ρίτε, ρε. Α, ήρθες σε λαμού, τελειώσεις, ολοκληρώσες. Θα επανέλθω. Ναι, νομίζω ότι ουσιαστικά δεν έχει σημασία. Αυτός έχει το ρόλο ενός εισβολέα, εισβολέα της κοινωνίας μέσα στο σπίτι που προσπαθεί η μεγάλη αδερφή να κρατήσει κλειστό μακριά από την κοινωνία. Ουσιαστικά δεν έχει σημασία αν πεθαίνει ή αυτός. Το θέμα είναι ότι σαν άνθρωπος που έρχεται απ' έξω αυτός ο εισβολέας, πώς αντιμετωπίζει αυτό το άτομο, το διαφορετικό, το ξεχωριστό, το άνθρωπο που διαφέρει από τους άλλους. Οπότε, ναι, δεν έχει σημασία αν ζει ή όχι. Είναι αυτό το στοιχείο του δικού μου χαρακτήρα. Να δείξω με κάποιο τρόπο πώς τον αντιμετωπίζουμε τέτοιον άνθρωπο που τον διαφέρει. Πάντως, μετά τον εγκλεισμό, το παιχνίδι που παίζεται με τον εισβολέα είναι ωραίο. Εκεί πέρα, ας πούμε, αλλάζει η εικόνα και είναι σαν να μην υπάρχει κανένας ψυχοπαθής μέσα στο έργο. Είναι φυσιολογικές οι αντιδράσεις και αυτό είναι που... Ποιος είπε ότι ο ψυχοπαθής έχει μια ταμπέλα εδώ και γράφει «Είμαι ψυχοπαθής»? Όχι, αλλά επειδή περισσότερες σκηνές... Είναι και χειριστικότατη. Ναι, ναι, επειδή περισσότερες σκηνές όμως δεν το αναδεικνύουν αυτό, ναι. Σε εκείνο το σημείο φαίνεται η διαφορά. Και βέβαια δεν θα αποκαλύψω την ιδιότητα του γιατρού, γιατί δεν πρέπει, αλλά θα ήθελα να μου πει πώς εσύ το βίωσες όλο αυτό. Δηλαδή, σε είδα ίσως από τον πιο σοβαρό ρόλο που σε έχω δει ποτέ. Ναι. Έτσι έχω την αίσθηση. Εντάξει. Εγώ παίρνω το ζωολόγο, βοηθώ του πατέρα τους, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που προμηθεύει με επιθήκους στο σπίτι. Και έρχεται αυτή τη στιγμή που συμβαίνει αυτό που γίνεται. Και κατά κάποιο τρόπο είναι αυτός που λέει στο. Από σένα ξεκινάει έτσι κι αλλιώς, ας το πούμε, προσπάθεια από θεραπείας. Ναι, ακριβώς. Λέει στο, όχι και άλλους επιθήκους. Και από εκεί είναι και μια πατρική φιγούρα βεβαίως. Ναι, ναι, αυτό αναδεικνύεται. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι ξεκάθαρο, μια πατρική φιγούρα. Ξεκάθαρο. Ναι. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στα κορίτσια. Το τέλος της παράστασης είναι αυτό το οποίο κάνει τη μεγάλη διαφορά. Ε? Αν το θεωρείτε, ευχαριστούμε. Δεν ξέρω την καλή διαφορά κάνει. Μα είναι και αυτό που... Είναι ουσιαστικά αυτό που δικαιολογεί και όλο το υπόλοιπο έργο, νομίζω. Δηλαδή, ακριβώς ότι η τρέλα που εξελίσσεται μέχρι που μπορεί να φτάσει. Ακριβώς αυτό. Ναι. Αν είναι καταδικασμένος κάποιος ή αν τελικά καταλήγει. Και αν τελικά η δική μου επιλογή ήταν σωστή ή όχι, που δεν ήταν σωστή τελικά. Και... Καλά, έτσι κι αλλιώς αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε στο θέατρο, γιατί είναι καταγεγραμμένο. Αλλά είναι κάτι το οποίο δυστυχώς έτσι πάντα συμβαίνει. Στις ακραίες των περιπτώσεων. Κάτι που θέλετε να πείτε για να πούμε για τις πληροφορίες, τη σύμφω που λέμε, μέχρι πότε θα διαρκέσει η παράσταση, ποιες μέρες παίζετε, τους εντελεστές βεβαίως. Έχει κάνει μουσική ο αγαπημένος μας ο Άκης ο Γεροντάκης. Και μάλιστα στο Φεύγα αρκετοί ψιθυρίζανε τη μουσική. Ναι, εξαιρετική μουσική, ναι.
και τους υπέροχους φωτισμούς και τις ατμόσφαιρες, συγγνώμη, τους έχει κάνει ο Γιώργος ο Ζήγκας. Δεν έχουμε κάποιον άλλο. Θα παίξουμε και το επόμενο τριήμερο. Σχεδιασμό αφήσας η Εύα Ιμπόγια και φωτογραφίες της παράστασης έχει τραβήξει ο Δημήτρης Οξυγκράκης. Και αυτή πολύ αγαπημένη. Καλό αυτό. Αμφότερη. Μέχρι πότε θα παίζετε εδώ? Για άλλες τρεις μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Νομίζω ότι είναι 23-25. Ναι, ακριβώς, Φεβρουαρίου. Εκτός αν σειρεύσουν πλήθη και ίσως πάρουμε παράταση. Α, υπάρχει η περίπτωση παρατάσεως. Το έχουμε ανοιχτό, δεν το ξέρουμε. Ωραία, ωραία. Αυτό είναι καλό για όσους πιστεύουν ότι δεν προλαβαίνουν τουλάχιστον αυτό το τριήμερο. Αλλά να καταθέσουν την άποψή τους για το επόμενο τριήμερο. Να πάρουν και να πούνε, εμείς δεν μπορούμε αυτό, θέλουμε το άλλο. Πρέπει να το δηλώσουν. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία και στη συνέχεια, έτσι όπως έρχονται και ευχαριστούνται να φεύγουν συνέχεια με αυτή την ευτυχία που βλέπω στα πρόσωπα και συζητάνε να παίξω περισσότερο για το έργο που αυτό σημαίνει τους μένει. Αυτά που έχουμε ακούσει είναι πάρα πολύ θετικά, παρόλη τη δυσκολία, παρόλο αυτό το φαινομενικά δύσκολο πράγμα, ωστόσο ο κόσμος φεύγει πολύ ευχαριστημένος. Τα σχόλια που ακούμε μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ θετικά. Και για μας φυσικά αυτό είναι μεγάλη ικανοποίηση. Δηλαδή τουλάχιστον υποφέρουμε, αλλά λέμε εντάξει, ευχαριστιόμαστε. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Αυτή είναι η αλήθεια ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή να έρθει ο άλλος να δει κάποια πράγματα, να τα σκεφτεί, ίσως με μια ακραία ιστορία. Μπορεί η ιστορία να είναι ακραία, αλλά ακούγονται κάποια πράγματα που νομίζω ότι μας αφορούν όλους. Και μικρότερα και μεγαλύτερα. Και να τα συζητήσει και με τους φίλους του. Και αυτή είναι η έννοια της τέχνης. Το είδα και μετά το συζητάω. Είναι και μια μορφή κάθαρσης, όπως στην αρχαία τραγωδία. Τα θέματα και εκεί δεν ήταν ευχάριστα. Έτσι πρέπει να γίνεται. Παρόλα αυτά. Να συζητιούνται μετά, να πηγαίνεις να πίνεις από τώρα, συζητάς τι είδες, τι άκουσες, πώς φάκε. Γιατί είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό κείμενο. Και νομίζω, θα το ξαναπώ, δεν είναι δικιά μου φράση, μου το είπαν θεατές, αλλά θα το πω γιατί με έκανε πάρα πολύ περήφανη, ότι είναι μια παράσταση που σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Ωραία, καλό αυτό. Και καλή αυτό δύναμη. Θα κλείσουμε. Ευχαριστώ.